Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Ηλίας. Σήμερα θα κάνουμε με την Γαλάτια Μπαμπορίδη vegan carrot patties. Σε καλωσορίζω στην κουζίνα των Χρυσών Συνταγών. Πρέπει να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που θα μαγειρέψω με έναν σεφ ο οποίος θα μας μαγειρέψει για πρώτη φορά vegan, τουλάχιστον παρουσίας δικής μου. Το vegan, τέλος πάντων, η τάση του vegan, του να είσαι vegan, είναι πολύ της εποχής μας τελευταίως. Ακούω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος εκτός από χορτοφάγη γίνονται vegan. Δηλαδή δεν τρώνε τίποτε το οποίο προέρχεται από τα ζώα. Και αντιλαμβάνομαι σήμερα να μας φτιάξεις έναν πολύ ωραίο μπέρκερ, ας το πούμε, με βάση τα καρότα. Και είναι και πολύ αρωματικό από ό,τι βλέπω από τα υλικά εδώ, τα οποία να σας πω τώρα. Εντάξει, να πούμε λίγα πράγματα για το vegan. Το vegan έχει πολλούς πλέον ότι είναι μόδα. Νομίζω ήρθε για να μείνει, είναι ένας νέος τρόπος ζωής. Υγιεινός, ας το πούμε, τρόπος ναι, ζωής. Έχει, ναι, υγιεινός. Είναι πολλοί οι λόγοι που κάποιος μπορεί να γίνει vegan. Η πιο σημαντική είναι για την υγεία, ναι, για τον περιβάλλον, για τον πλανήτη. Γενικά για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό, ναι. Και για τον ίδιο και για τον περιβάλλον. Όσοι λένε ότι είναι μόδα να περάσει, νομίζω να μείνει. Μια τελευταία, σκεύαζα έναν άρθρο που στο Λονδίνο έχει το take away, το vegan, σε ένα χρόνο 388% αύξηση. Ναι, ναι, ναι. Ακούω και εγώ πάρα πολύ κόσμο, κυρίως χορτοφάγοι, οι οποίοι αποφασίζουν σε κάποια φάση ναι, δουλευκή, να γίνουν βίγκαν. Ναι, καμνή πικά πάρα πολλά γλυόρα, δουλεύει πάρα πολλά γλυόρα. Ναι, ναι. Εγώ δεν είμαι βίγκαν, πρέπει να σου πω, δεν ξέρω αν εσύ είσαι βίγκαν, αλλά σίγουρα σέβομαι την υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το μπέρκερ μας. Ναι, τον μπέρκερ θα χρειαστούμε καρότο, τριμμένο. Okay. Κρεμμύδι. Πολλά οργανωμένος ο Ηλίας, έχει τα ούλα αυτά είχαμε μπροστά του. Μαραθόσπορο, ναι. Κόλιανδρο, κραμπ φλάουερ, αλεύρινα από ρεβίθι, ναι. Σεμολίνα, baking powder, τόφου να βάλουμε πάνω από τον μπέρκερ και να βάλουμε χούμους αρωματισμένους με ρούγκολα. Με ρόκα. Ναι, με ρόκα. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο ο συνδυασμός. Λοιπόν, να πούμε τα υλικά σε συγκεκριμένες ποσότητες για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μπέρκερ καρότου με τόφου. Είναι 100 γραμμάρια τριμμένα καρότα. Μισό μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μισό κουταλάκι σπόρου σκύμινο. 1/4 κουταλάκι μαραθόσπορο. 1 κουταλάκι ψιλοκομμένο κόλιανδρο. Μισό κουταλάκι baking powder. 30 γραμμάρια ρεβιθά λευρό. Να πούμε ότι αυτό είναι το gram flour. Στο ναι. Μπακάλιν το βρίσκουμε gram flour. 30 γραμμάρια σιμιγδάλι. Είναι το λεπτό το σιμιγδάλι. Mm-hmm. Το λεπτό το σιμιγδάλι. 30 γραμμάρια χούμους αρωματισμένους με ρόκα. 10 ml ελαιόλαδο. 30 γραμμάρια τόφου. 5 ml χαρουπόμελο. Ένα ρολάκι με άρωμα παντζαριού. Αλάτι και πιπέρι. Ναι, το ρολάκι εννοείς το φραντζολάκι ναι, ναι, με παντζάρι. Να πω κάτι για τους χούμους, γιατί η χούμη είναι πολλά της μοδάς. Αν έχεις χούμους, απλά να με φάστε να το αναμειγνύεται ή με άντσοβις. Ό,τι θέλεις βάλεις μέσα ναι. Και βλάσεις το... Και με παντζάρι, που γίνονται κόκκινοι, είναι πάρα πολύ ωραίοι. Ναι, και βάλεις με αχλάδι. Πάρα με αχλάδι. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Μην ξανακάμε αχλάδι, είναι κάμα με κολοκύθα μια φορά. Αχλάδι, παντζάρι και... Χούμους ή ταχύνη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θέλουμε και νερό, από ό,τι κατάλαβα. Σε ναι, τούτο, να βάλουμε, 150 γραμμ. Να τα εξηγήσω τώρα, που να τα κάνουμε, okay. Για να μπορεί λοιπόν. Να καταλάβει να μην τα κάνουμε. Να χρειαστούμε μια μπασίνα, να βάλουμε μέσα το καρότο. Ναι, τριμμένο καρότο στη χοντρή μεριά του τρίφτη ή στη λεπτή μεριά του τρίφτη. Στη λεπτή μεριά του τρίφτη. Εντάξει, okay. Να βάλουμε το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι το ότι είναι κόκκινο, έμπαιζε ρόλο, θα μπορούσε να ήταν κανονικό κρεμμύδι. Αρτισάν, να τα βάλουμε όλα μαζί. Την αρτισάν ή τα σπόρι. Πλεντάραμε την. Ναι. Τον μάραθον, τον κόλιανδρο. Ναι.
Εντάξει. Ο κόλιανδρος, τώρα ένα λεπτό να κάνουμε μια μπαύση, είναι ο κόλιανδρος φρέσκος. Μάλιστα. Κάμπος ο κόλιανδρος φρέσκος, ναι. Αλλά ψιλόκοψες τον έτσι, έβαλες την αρτισιά, τον μαραθόσπορο, ήταν κοπανισμένος ο μαραθόσπορος. Ω, έτσι όπως είναι. Έτσι όπως είναι ο μαραθόσπορος, οκ, okay, συνεχίζουμε. Κρεμμύδι, όχ, μυρίζει, ναι, πραγματικά, μυρίζει. Τα αρώματα είναι πολλά έντονα. Εντάξει, τώρα εμείς να βάλουμε... να βάλουμε νερό για να μπορεί το καρότο να μαλακώσει. Ναι. Και μετά θα κανονίσουμε το consistency του μπέρκερ μαζί με το σεμολίνα. Το πόσο πηχτό, το πόσο ναι. θέλουμε να είναι, ας πούμε, μαζί με το σιμιδάλι. Ναι, τώρα το πράγμα okay. θέλει λίγο νερό, 100-150 γραμμάρια. Okay. Για να μπορεί να μαλακώσει το καρότο και να βγάλει και το υγρό του καρότου. Εάν σου φκεί έτσι λίγο χαμνό, μπορείς να βάλεις περισσότερο σιμιδάλι για να φύξει. Αν φκεί χαμνό, προτιμώ το σιμιδάλι, διότι το cream flour σφίγγει το πάρα πολύ. Okay. Την ιδιότητα να σφίγγει πάρα πολλά τα πράγματα. Να βάλουμε baking powder. Το cream flour χωρίς γλουτένι, ναι, το cream flour, ναι. Αν θέλουμε χωρίς γλουτένι, απλά θα βάλουμε σεμολίνα. Να βάλουμε παραπάνω cream flour. Ναι, εντάξει. Okay. Θα είναι τόσο αφράτο, ναι, φανταζόμαστε. Και να αλλάξουμε και το ρολάκι. Okay. Τώρα έτσι βάλεις, επειδή είσαι chef και καταλαβαίνεις εσύ να μου βάλεις. Ναι, τώρα απλά βάλω για να τα ανακατώσω, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι να κάνουμε. Okay. Τώρα το πράγμα θέλει καμιά 2 ώρες για να δέσει το μείγμα και να κατεβάσει το νερό του και μετά να προσθέσουμε σεμολίνα. Ναι. Και cream flour για να γίνει ομοιογενές το μείγμα για να μπορούμε να το τηγανίσουμε. Τούτο μπορώ να το κάνω και από την προηγούμενη μέρα και να το βάλω σε ένα τάπερ στο ψυγείο, ας πούμε, σε ένα δοχείο. Συνήθως τα πράγματα πάνε 72 ώρες. Μπορώ να το βάλω και στην κατάψυξη, έτσι μόνο όπως είναι, θα μου κατεβάσει νερά, πράγματα. Όχι, μες στην κατάψυξη μπορεί να το βάλεις όπως είναι. Πάει 3 μήνες. Επειδή έχει το αλεύρι, ίσως και αυτόν. Απλά πρέπει να είσαι προσεκτικός στην άμπορνο φυκάλης. Γιατί να είμαι προσεκτική την ώρα μου να τα βγάλω για να με σπάσει. Ναι, επειδή υπαγώνει και ξυπαγώνει. Ναι. Εντάξει, okay, για να με μου σπάσει, να με εγκόψει, ας πούμε. Τώρα να βάλεις ακόμα λίγο αλεύρι γιατί είδες ότι έχει λίγο ζουμί. Ναι, να κατεβάσεις άλλο. Απλά το εμείς φέραμε έτοιμο. Ναι. Διότι το θέλει καμιά 2 ώρες ώσπου να γίνει ομοιογενές. Το αλάτι και το πιπέρι είναι να το βάλεις τώρα ή να το βάλεις μετά. Στο τέλος, που να το τελειώσουμε. Διότι φαντάζομαι το αλάτι κατεβάζει, να το βάλει να κατεβάσει νερό. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν το βάλεις που θα τώρα είναι. Ναι, να χάσουν να την υγρασία. Ναι, οκ. Okay. Και τούτη ποσότητα που μας έδωσες, σκάλι ας πούμε 2 μπέρκερ. Εντάξει, τούτο μπορεί να κάνει και ο μπέρκερ των 100 γραμμαρίων ή μπορεί να το συνήθως, αν θέλει η νοικοκυρία στο σπίτι, κάνεις το έτσι μετά που είναι να πήξει, κάνεις μια γκόλα, βάλεις το μέσα και βάλεις το απευθείας στο φούρνο. Στους 180, κανέναν 15 λεπτά, 16, 15 λεπτά. Χωρίς λάδι, ναι, χωρίς τίποτε. Χωρίς τίποτε, ναι. Πας στη λαδόκολλα. Ναι, λαδόκολλα, αντικολλητικό χαρτί, βουτυρόκολλα, ναι. Τι είναι το χαρτί που ξέρουμε. Αντί να το κάνεις μπέρκερ, κάνεις το μπουκές αν θέλεις. Οκ. Σε τι φούρνο, βάλεις το, ας πούμε, στους 200 βαθμούς. 180 βαθμούς. 180 βαθμούς. Απλά να το γυρίσεις μια φορά μόνο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τούτο το πράγμα τώρα, το μείγμα που θωρώ δαμέ, να το αφήσουμε... Το αφήσουμε μόνο τους που να κατεβάσει και άλλα νερά και μετά να το δέσουμε με το cream flour και το σεμολίνα, okay. Να κάνουμε τον μπέρκερ και να το σοτάρουμε στον... Οπότε τούτο δεν το αφήνεις προς το παρόν, να κατεβάσει και άλλο ζουμί, διότι έχει το καρότσο και το κρεμμύδι και τα χόρτα που είναι να κατεβάσουν ζουμί. Να το αφήσουμε λίγη ώρα, έτσι, μισή ώρα να πούμε, να το δούμε και μετά να προσθέσουμε το αλεύρι και τη σεμολίνα για να το δέσουμε. Να το καταλάβεις, οπότε αν καταφέρεις και πλάθεις το, μπορεί να με χρειαστεί καν. Ναι, όπως κάνουμε τα μπισκότα. Ναι, συνήθως είναι να κατεβάσει. Εντάξει, οκ. Έγινε. Λοιπόν, αφήνουμε το κατά μέρος του. Τώρα να το πάρω πίσω, έτσι θα το ξαναχρειαστούμε. Να αφήνουμε το κατά μέρος. Ωραία. Λοιπόν. Οκ. Και τώρα... Να δείξουμε να σκάμνουν τους χωμούς τους. Με τη ρόκα. Με τη ρόκα. Ναι. Εντάξει. Έχεις ένα μπλεντεράκι δάμε με λεπίδες από τη θωρώ. Ναι, είναι τα upside down τα μπλέντερς τώρα. Να βάλουμε χωμούς μέσα.
στα υλικά που είχαμε μπει πριν, έχει 10 ml ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο να το βάλουμε στο τηγάνι που να σοτάρουμε τον μπέρκ. Μετά, οκ. Okay. Εντάξει, είναι για να σοτάρεις δηλαδή το ελαιόλαδο. Και είπαμε ότι όταν το βάλεις στο φούρνο δεν χρειάζεται το ελαιόλαδο, απλώς βάλεις το παστελαδόκολλα 180 βαθμούς. Τώρα βάλεις χούμους σε ένα μπλέντερ. Εντάξει, χούμι, νομίζω ότι μέσα στις άκρες όλοι έχουμε μια συνταγή και ξέρουμε να τους κάνουμε. Ρεβίθκια, τασίνι, λεμόνι. Ναι, απλά λεμόνι. Με φάστε να παίζετε με τους χούμους. Ναι, τα ρεβίθκια είναι πολλά καλό υλικό για... Ναι, πολλά καλή βάση η χούμι για να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι. Εντάξει, να βάλουμε λίγο νερό για να μπορέσει το πλέντερ να το κάνει. Okay. Και θέλουμε ρόκα, τούτη είναι άγρια ιταλική ρόκα. Θα μπορούσα να βάλω και κυπριακή, είναι λίγο ναι. Πικρή. Εντάξει, θα βάλεις πολύ και τούτη είναι πικρή. Δεν θέλει ναι. Πολύ. Oh. Πρέπει να σου πω ότι εγώ είμαι φαν της κυπριακής ρόκας. Ναι, θεωρώ ότι καλή. Είναι η πιο spicy, πιο αψή, όπως τη λέμε, και η πιο έτσι ζωντανή. Έχει καλύτερο άρωμα, έτσι άλλες. Ναι, πολλά αρωματική σε σχέση. Τότε είναι της μόδας, εντάξει. Ναι, ναι εγώ πρέπει να σου πω ότι είμαι στις σαλάτες εν την προτιμώ. Προτιμώ την κυπριακή ρόκα. Ναι, είναι ωραία με το μπαλσάμικο. Ναι, πάρα πολλά ωραία, όπως και να την βάλεις, και με τον κολιάντρο. Επήγα μάλιστα σε ένα εστιατόριο τελευταίως και σερβίραν σαλάτα η οποία ήταν μόνο ρόκα. Και ήταν πάρα πολλά ωραία. Ναι, κυπριακή ρόκα, βέβαια. Λοιπόν, να το βάλεις μες στο μπλέντερ σου τώρα. Θα το χτυπήσουμε. Χωρίς τίποτε άλλο, δεν βάλε σαλάτι, πιπέρι, έξτρα, οτιδήποτε. Σύλλη. Α, περίμενε να σε βοηθήσω με τον. Είναι ανοιχτό. Δεν τον πρέπει να το κλείσω. Είναι ασφαλεία. Μάμπρα. Εντάξει, οκ. Και πρασινίζουν κιόλα τη φούμη τώρα. Ναι. Ναι, το ίδιο έπιασε έτσι πράσινο χρώμα. Και τούτο μπορεί να το σερβίρει και σαν dip, πάρα πολλά ωραίο dip, μαζί με πίτα φρυγανισμένη στο φούρνο με λίγο ελαιόλαδο, φαντάζομαι. Ναι, πάρα πολλά ωραίο, και για dip είναι πολλά ωραίο. Ναι, ναι, παρά να έχεις συνηθισμένους χουμούς, σερβίρεις συνηθισμένους χουμούς. Δεν προσθέτεις ούτε ελαιόλαδο ούτε τίποτε, απλώς θα βάλεις λίγο νερό. Για να μπορεί να δουλέψει, για να μπορεί να αραιώσεις. Να μπορεί να το αραιώσεις. Okay. Εντάξει, θέλεις έναν κουτάλι να το ανακατέψεις. Όχι, έχω. Να βγάλω λίγο να δει ο κόσμος πώς είναι. Η οργάνωση είναι το κάτι άλλο. Σαμα, μαμά, ερεύκες με επαγγελματίες. Εστό. Τέλειο μπορεί, ναι, αλλά... Θες να το δοκιμάσεις. Βέβαια, να το δοκιμάσω. Τώρα, πιάσω έναν κουταλάκι, ένα λεπτό. Είμαστε να δούμε. Αν πικρίζει, δεν νομίζω να πικρίζει. Καθόλου δεν πικρίζει. Ναι, πάρα, πάρα πολλά ωραίο. Νιώθεις τη ρόκα εν τω μεταξύ. Δεν τη λέω εγώ, ρε παιδί μου, η γεύση του ρεβιθιού μπορεί να νικά, αλλά είναι πάρα πολλά ωραία. Ναι, πάρα πολλά ωραία. Εντάξει, με τους χούμους παίζεις. Ό,τι θες βάλεις. Μπορεί να βάλεις σαν τρέχ τομέιτο μόνο. Μπορεί ναι, να βάλεις ναι. Anchovies. Έχει ένα εστιατόριο στο Ισραήλ, έτσι fast food, που πουλά μόνο χούμους. Βέβαια. Ναι, έχει διάφορα, διάφορα υλικά τα οποία παντρεύει μαζί με τους χούμους και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Τέλεια. Δοκιμάστε το, τούτο είναι πάρα πολλά ωραίο πραγματικά. Και για deep δουλεύει και πάρα πολλά ωραία. Και βασικά έπιασε ένα φλιντζάνι χούμους τέλος πάντων, βάλαμε λίγο νερό και μετά μια χούφτα ρόκα. Ναι. Βάρτε λίγο, δοκιμάστε ανάλογα. Πάρα πολλά ωραίο, άρεσε μου πάρα πολλά. Λοιπόν, να το τηγανίσουμε τώρα. Ναι, ναι, να σοδάρουμε λίγο. Ωραία. Βάλω το τηγάνι στη φωτιά. Είπαμε ότι τα 10 ml ελαιόλαδων για το τηγάνισμα που είπαμε ναι. Πριν. Είδες άμα έχει σεφ, φέρνω σου ειδικά δοχή από ό,τι είναι σαν ελαιόλαδο. Μπορείτε να βάλετε λίγο gram flour. Σε ένα πιάτο. Ναι, σε ένα πιάτο. Να αλευρώσουμε δηλαδή το μπέρκετ. Λίγο, δεν ναι, θέλει πολλά. Okay, για να τον... πιάσει την υγρασία, το τον τράβατο διότι είναι να καούμε. Α, οκ, οπότε θέλουμε μέτρια φωτιά. Βλέπεις, άμα είναι στην κατάψυξη, κατεβάζει υγρασία μέσα. Ναι. Γι' αυτό είναι να βάλουμε λίγο gram flour. Α, για να τραβήσει την υγρασία ναι, της ναι. Κατάψυξης. Το τονίζεις το στην κατάψυξη δηλαδή. Ναι, ναι, ήταν βάκιο μες στην κατάψυξη. Ωραία. Διότι έχουμε ένα εστιατόριο στο ξενοχείο. Και από τούτα σερβίρετε πολλά, δηλαδή έχετε πολλές ναι, παραγγελίες ναι. Για κάρωτο μπέρκερ. Επήγαμε στο Vegan Festival, νομίζω δεν το πήραμε τίτο. Πήραμε έναν sweet potato, έκαναμε το την περασμένη φορά, δηλαδή. Okay. Το οποίο είχε πολύ επιτυχία. Ελαιόλαδο. Όχι πολύ, είναι έτσι καμιά κουταλιά δηλαδή. Ναι. Βάλεις, ναι. Θα να βάλουμε τον μπέρκερ. Okay. Και να το βάλουμε στη φωτιά. Mm-hmm. Ωραία. Και τούτο φαντάζομαι δεν θέλει και ώρα να ψηθεί. Όχι, τούτα τα βήκαν, ειδικά τα
τα μπέρκερ που έχουν μέσα σπόρους πρέπει ως τους 45 βαθμούς να μην τα βαρυψινέται γιατί χάνουν τις ιδιότητες οι σπόροι. Α, το ποτάνι, εννοείς τις ιδιότητες τους, τις θεραπευτικές, ναι, τις πούμε. Ναι, τις θρεπτικές. Τις θρεπτικές τους, ναι, σωστά. Λοιπόν, έχεις έναν burger bun από τη βλέπω, φραντολάκι. Ναι, είναι, εισάγεται από τη Γερμανία, γίνεται από πίτρουτ. Παντζάρι. Ναι, είναι γίνεται από χυμό, παντζαρκού. Ναι, ναι. Άρα είναι αλέθο το παντζάρι και βάλω το στο ζυμάρι. Κάνω το ζουμί που το παντζάρι. Ναι, ναι, και κάνω το. Και κάνω. Είναι vegan. Εντάξει, δεν έχει ούτε αυγό ούτε τίποτα. Γιατί συνήθως τα πριός, ναι, τότε τα μπέρκερ είναι όπως τα πριός. Τα πριός συνήθως έχουν αυγό και έχουν γάλα πολλές φορές. Ναι. Έχουν και γάλα πολλές φορές. Αυγό είναι τις παραπάνω. Θέλεις ένα από τούτο. Έχω. Α, έχεις. Η οργάνωση είναι στο μέγιστο, έχει όλα του τα gadgets, πρέπει να σας πω, δάμε. Έχω μια ψύχωση με τα κουζινικά, gadgets πρέπει να σου πω, Ηλία, και έχει πράγμα το οποίο θέλω και αγοράζω. Έχει ωραίο μαχαζί ο James Oliver στο Λονδίνο. Ο Jamie Oliver στο Λονδίνο. Ναι, ναι, έχει ωραίο μαχαζί. Μάλιστα. Στην καταστιατορία του είναι. Εκλείσα. Κλείσαν όλα, γιατί, ναι, ξέρεις άμα είσαι σεφ. Ναι. Να είσαι σεφ. Να κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Ο Jamie Oliver νομίζω ότι έκαμε πάρα πολλά πράγματα. Έκαμε παραπάνω celebrity. Πολλά αγαπητός σεφ σε όλους. Ναι, καλός. Πάρα πολλά. Ξέρουν τον όλοι. Λοιπόν, εσύ τώρα τηγανίζεις το. Φαίνεται έτσι και κατσουριστόν, όπως λέμε, στην Κυπριακή. Και να το σερβίρεις με ντομάτα. Ντομάτα. Ναι, ωραία η ντομάτα σου. Beetroot leaves. Ναι, beetroot leaves. Τα παντζαρόφυλλα τα λεγόμενα. Ναι, θέλουμε χαρουπόμηλο. Χαρουπόμηλο. Να πού να βάλεις το χαρουπόμηλο. Θέλω να το τελειώσουμε να το κάνουμε για να... Τι ωραία που να βάλεις χαρουπόμηλο. Για να βλέπει ο κόσμος τι κάνουμε. Το χαρουπόμηλο είναι και πάρα πολύ ωραίο με στα dressings της σαλάτας. Ναι, και στην, πάει πάρα πολλά με την ταχύ. Ναι, βέβαια. Σε ηχούμι έχουν ταχύ. Αφού η ταχύ και το χαρουπόμελο είναι κάτι το οποίο τρώαμε, εγώ θυμούμαι που είμαι μητσά, όταν είχε νηστείες η μάμα μου είχε πάντα ταχύ με τερατσόμελο πάνω στο τραπέζι για πρωινό. Ναι. Ήταν το καλύτερο μου πρέπει να σου πάρεις και μου πάρα πολλά. Έχει ένα μικρό μαχαζί στην Πάφων που ασχολείται πολλά με το τεράτσι, κάνει πάρα πολλά καλών τερατσόμελων, δηλαδή θυκιά λέει τα χαρουπό που το κάνει. Ναι. Και κάνει και ταχύνι με τερατσόμηλο σπρέτ, όπως το βούτυρο. Α, τι ωραίο πράγμα. Ναι. Πολλά ωραία πράγμα. Στην παλιά την Πάφωνο, ποιος θέλει να πάει για να σας πάει. Η Πάφωνο έχει παράδοση με τα χαρούπια. Ναι, θυμούμε που τον τρώω που ήμουν μικρή, διότι κόφηκα από την Πάφωνο και πήγαινα στην Πάφωνο. Θυμούμε τις τερατσές, το τερατσόμηλο, είχε πολλά μεγάλη παράδοση η Πάφωνο. Να βάλουμε λίγο beetroot leaves που κάτω. Ναι. Εντάξει, μετά να βάλουμε ντομάτα. Παντζαρόφυλλα είπαμε είναι τα beetroot leaves. Ναι. Ντομάτα. Δεν έβαλε, α πούμε, ξέρω εγώ, peanut butter, almond butter, οποιοδήποτε vegan βούτυρο. Αφού να βάλουμε χούμους, να βάλουμε. Α, να βάλει άλλα πράγματα. Ναι, να βάλουμε χούμους, να βάλουμε τερατσόμηλο, να βάλουμε τόφου. Εσύ που μόνο το πάρα πολλά πράγματα. Το τόφου να το βάλει έτσι. Ναι, το τόφου, να πούμε και λίγα πράγματα για το τόφου. Το τόφου γίνεται από τα soya beans. Ναι. Τυρί από τα soya beans. Παστεριώνεται στους 110 βαθμούς. Ναι. Γίνεται όπως στην πλάκα. Λέω ένα ανούσιο μπράβο το τόφου. Ναι, ναι, είναι πολλά ουδέτερο. Ναι. Και έχει τόφου με διάφορες γεύσεις. Έχει τόφου που τους βάλουν μόνο herbs, έχει κάνουν διάφορα με το τόφου. Το καλύτερο όμως είναι να το πιάσεις χωρίς... Ναι, αν το πιάσεις ουδέτερο, τούτο είναι εν τέλεια ουδέτερο. Ναι. Εντάξει, βέβαια, εμείς κόψαμε το. Να το βάλουμε ιδιαίτερο μέσα στο μπέρκερ, διότι ήδη το μπέρκερ έχει πολλές γεύσεις. Mm-hmm. Αν θέλει κάποιος να τον αρωματίσει το τόφου, όπως είναι σωστό, κάνει το πρισίτ. Βάλει το σε ένα σκεύος το οποίο έχει τρυπητό από πάνω. Που πάνω τρυπητό ή που κάτω τρυπητό. Που κάτω τρυπητό, ναι. Βάλει το πάνω. Που πάνω βάλει ένα δίσκο ή ένα πιάτο και βάλει βάρο για να βγάλει το γάλα. Μετά που να βγάλει το γάλα, και να γίνει στεγνό, και αν είσαι το κόφκι στο και μαρινάρι στο, ή αν θέλει, βάλει σόγια σο. Ναι, κάναμε ναι. Μια συνταγή τελευταία, σε βάλαμε σόγια σο maple syrup. Μαριναράμε το και μετά κάνει ύψινη στο φούρνο. Ναι.
ή κάνεις ποτέ τον beer butter, πώς το λες, χυλό με μπύρα. Κουρκούτι. Ναι. Ναι. Κουρκούτι μόνο. Νομίζω είναι κουρκούτι, είναι ο χυλός με την μπύρα, είναι το κουρκούτι. Α, ξέρω πώς το λέω. Νομίζω. Και διανύζεις το. Και μπορεί να κάνεις sweet and sour sauce. Και βάλεις το και τρώεις το όπως το δούμε εμείς το σύρο. Ακούγεται πολλά ωραίο το πράγμα. Λοιπόν, εσύ δηλαδή τούτο που έφερες τα με... Ενουδέτερο, δεν το έκαμε. Όχι, δεν το έκαμε πριν, δεν αφού φαίνεται δεν είναι. Εντάξει. Να πιάσουμε τον μπέρκερ, που δεν το θέλουμε να το δέξει. Να το σβήσουμε. Οκ. Τι ωραία. Και φαντάζομαι σε ρωτά κανένας αν πρέπει να το φάει medium, rare ή well done. Δεν έχει έτσι πράγμα. Κάποιοι σε μια άλλη εκπομπή είναι δύσκολα πάει λάθος με τα πράγματα. Ναι, διότι χόρτα. Βέβαια να σου πω, το να αρωματίσεις σωστά ένα μπέρκερ με καρότο σίγουρα θέλει τέχνη, διότι το καρότο που μόνο το είναι καρότο είναι ωραίο, γλυκίν, αλλά θέλει. Λοιπόν, θα, βάλουμε, ναι, θα βάλουμε, ναι, ξέρεις, τούτα θέλουν πάρα πολύ οι χούμους, ό,τι dressing βάλεις θέλουν πάρα πολύ, διότι είναι και λίγο στεχνά. Ναι, διότι ναι. Έχει gram flour, έχει, θέλουν πάρα πολύ liquid από τούτο για να μπορείς να το φάεις. Εντάξει, να βάλουμε το... Ού, τι ωραίο. Ας το να τρέξει. Ναι, είναι ωραίο να μάτρες. Και από πάνω να βάλουμε χαρουπόμελο. Χαρουπόμελο, άρεσε μου πάρα πολλά τούτη ιδέα. Φατσάρι κιόλας πάρα πολλά. Το κάνουμε και λίγο extravagant. Έτσι θα το βάλουμε μες στο πιάτο του, για να τρέχουμε μες στο πιάτο. Όχι, το πιάτο πρέπει να είναι καθαρό, να το κλείσουμε εδώ. Θα το βάλεις ξυλούδι. Να το βάλουμε... Α, είδες να το βάλεις ξυλούδι μετά. Ναι, διότι θα στέκει μετά. Νόμιζα ότι ήταν να το βάλεις. Να το βάλω που τρέχει. Όπως θέλει, ναι. Α, τι ωραίο. Μπράβο, συνοδεύσεις με... Εγώ θέλω να δοκιμάσω το κομματούδι που έτρεξε το δάμε με το χαρουπόμελο και το... Δοκίμασα, ναι. Τον μπέρκεμε το φάσιν το Μενέλαο. Γιατί? Ένα το Μενέλαο που σε κοιτάμε το μαϊρεύτη. Δοκιμάζεται μετά να τρώει τα ούλα ο Μενέλαος. Είναι κατάλαβα δηλαδή. Σιγά αρέσκει δουλειό το κρέας. Πολλά ωραίο. Τούτο με το χαρουπόμελο και τους χούμους και τη ρόκα. Πραγματικά είναι πάρα πολλά ωραίο. Και είναι τόσο απλά τα υλικά. Εύκολα είναι. Πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο δύσκολη με το στο να κάνει τον μπέρκερ, αλλά νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει κανένα καμιά δύσκολη. Όχι, ούτε εγώ νομίζω ότι απλώ η δυσκολία του είναι να έβρει το πόσο πιχτό. Το consistency, ακριβώ. Το πόσο πιχτό το θέλει, το πόσο. Λοιπόν. Θε να κόψουμε, ναι, άιστε. Άιστε, έτσι, ωραία. Δεν θέλει ο σεφ να το κόψουμε προς το παρόν, να το κόψουμε μετά. Okay. Να μην κάνουμε και τη σαλάτα, έχω να σου προτείνω μια σαλάτα εγώ, η οποία είναι vegan και η οποία είναι πάρα πολύ απλή και να σε βάλω δουλειές. Καλό. Να μου κόψεις τον κόλιαντρο και το κρεμμυδάκι να δεν σε πειράζει. Πώς να δεις. Τον κόλιαντρο είναι πολύ ψιλοκομμένο γιατί είναι ωραία να έχει φιλούθια η σαλάτα μέσα. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι τούτη είναι μια σαλάτα η οποία εγώ συνήθως κάνω με noodles, αυγού, αλλά επειδή σήμερα πάμε ότι να την κάνουμε vegan, θα την κάνουμε με σπαγκέτσι ολική αλέσεως, τα οποία είναι vegan, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Διότι έχει τα σπαγκέτσι τα ξηρά, εν ούλα. Εν ούλα vegan, εκτός αν έχουν μέσα αυγό. Λοιπόν, να πιάσουμε ένα μπολ. Είναι πάρα πολύ εύκολη σαλάτα τούτη, για να τα ανακατέψω που πιάσα τον μπολ. Η οποία έχει, μπορείτε να βάλετε μέσα ό,τι χορταρικό θέλετε. Εγώ έβαλα κραμπί, λάχανο δηλαδή, δύο χρώματα κραμπί. Έβαλα πιπεριά κόκκινη, να βάλουμε κρεμμυδάκι φρέσκο και κόλιαντρο. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ξερό κρεμμύδι, δεν υπάρχει θέμα. Και 250 γραμμάρια σπαγέτι ολικής, τα οποία έβρασα τα ήδη, έταδα με βρασμένα. Έβαλα τους λίγο λάδι απλώς για να μην κολλήσουν, τέλεια λίγο λάδι. Είναι γκρία τώρα τούτα. Σε θερμοκρασία δωματίου. Έτα δαμε. Okay. Να βάλω τα χόρτα. Είπαμε, είναι 1,5 φλιντζάνι γκραμπί άσπρο, ένα φλιντζάνι γκραμπί κόκκινο, μια πιπεριά κόκκινη και θα βάλουμε και περίπου ένα φλιντζάνι κολιάντρο, αρέσκει μου ο κολιάντρος, και θα βάλουμε και ένα κρεμμυδάκι φρέσκο. Και για να κάνουμε τον dressing, θα το κάνουμε με φυστικό βούτυρο, γιατί ο φυστικό βούτυρος είναι από τα λατρεμένα, αγαπημένα υλικά.
Λοιπόν, έχω εδώ με δύο limes, τώρα να τα συντονίσω. Μαζί με το φυσικό βούτυρο θα βάλω. Έβαλα εντωμεταξύ δύο έτσι γεμάτες κουταλιές φυσικό βούτυρο. Θα βάλω τρεις κουταλιές σόγια σος. Ναι. Θα βάλω... τούτον είναι γλυκιά σάλτσα τσίλι, το sweet chili sauce το λεγόμενο. Το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω να κάνω και να μην το γοράζω έτοιμο. Έχω τον τη ψύχωση με τα πράγματα που γοράζω έτοιμο, ότι θέλω να μάθω να τα κάνω. Σας δώσουμε στην αγή, κάναμε το στη Θαϊλάνδη. Σοβαρά. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και φαντάζομαι ότι άμα. Να σα αφήσω να το κάνω. Α, ναι, να μα το δείξει ο Ανδρέας. Να έρθει ο Ανδρέας να μα δείξει πώ κάνουμε sweet chili sauce. Και είναι και μια πολύ ωραία sauce που σερβίρει με διάφορα πράγματα. Αυτό που είναι dressing στη σαλάτα. Φαντάζομαι ότι το πράγμα είναι και για. Έτσι, νερό που θέλει ζάχαρη και. Ναι, chilies, και chili. Απλά τα chili πρέπει να τα χτυπήσει μέσα στο γουδί, όπω το λέω. Μέσα στο γουδί, ναι. Ναι. Δεν μπορώ να τα χτυπήσω μες στο blender, να τα λέω μες στο... Όχι, μες στο ουδί. Να κάνουμε καλά πράγματα. Ναι. Στο blender, ναι. Δεν βάλεις οτιδήποτε άλλο, ναι. Λοιπόν, έβαλα τρεις κουταλιές σόγια σος, τρεις κουταλιές sweet chili σος. Θα βάλω δύο κουταλιές λάδι σουσαμιού. Θα βάλω... Έλα, καθάρις μου το ginger, αν μπορείς, σε παρακαλώ. Ναι. Θα βάλω το μες στη σαλάτα, για να πρασινίσει και να γίνει ωραία. Α, δε, πώς είναι να καθαρίσει το ginger τώρα. Δεν δείχνει να μου κάνει. Όχι, είναι ωραία τέχνη τούτη, διότι ξαναείδα την. Εγώ βέβαια βάζω το μασχερούδι και κάνω το, αλλά είδα σεφς που το κάνουν τον πράγμα με το κουτάλι και είναι πολλά ωραίο πράγμα που το κάνεις τώρα, δάμε. Ναι, διότι βγάλεις μόνο τη φλούδα. Ακριβώς. Λοιπόν, και να το τρίψουμε ή να το ψιλοκόψουμε. Αν καταφέρνεις να το ψιλοκόψεις, ψιλοκόψεις. Ποιο είναι το ginger. Ναι. Λοιπόν, να βγάλω το ξύσμα που το λάει, διότι είναι ωραία να έχουμε και λίγο ξύσμα μέσα στον dressing. Επίζω να εγκρίνεται την ασιατική σαλάτα μου, είναι πάρα πολλά ωραία. Εμένα να αρέσκει μου πολλά τουλάχιστον. Και πρέπει να σας πω ότι η σαλάτα είναι ακόμα πιο ωραία όταν την αφήκεις λίγο ώρα και τα μακαρόνια τραβήσουν λίγο που τούτον το αρωματικό dressing. Είπα σας πολλές φορές ότι είναι ωραία που έχω βοηθούς και κάνουν πράγματα. Κάμω μια γλυκιά παρατήρηση. Καλό. Θα ήταν πιο ωραία αν ήταν, ας πούμε, φαρφάλε ή πένε. Πιο μεγάλα μακαρόνια. Πιο μικρά. Πιο μικρά. Α, να μην είναι το σπαγγέτι. Οι φαρφάλες ή... Ναι, πιο μικρά. Το σπαγγέτι είναι δύσκολο. Ένα δυσκολέψι. Όχι, δύσκολο που να το τρώεις, θα να το πιάσεις τα όλα τα πράγματα. Ο λόγος που έβαλα τα σπαγγέτι είναι γιατί ήθελα να αντικαταστήσω τα νούντολς. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Αν έχετε, ας πούμε, φαρφάλες ολικής αλέσεως και κανονικής αλέσεως, να μην είναι ολικής. Σίγουρα είναι πιο βολικό να το σερβίρεις, ας πούμε, σε ένα μπουφέ για σαλάτα, παρά να πιάνεις τα σπαγγέτι. Ναι, τα σπαγγέτι πάντα προκαλούν μια αμηχανία στον κόσμο που θα τρώει. Ναι, να τα φάεις, ναι. Λοιπόν, έχω το χυμό που δύο lime, σε μένα αρέσκει μου το lime, γι' αυτό βάζω δύο. Έβαλα το ξύσμα που έναν, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και που τα θυκώ το ξύσμα. Το lime μου δαμέ. Τον dressing είναι πολλά ωραίο, πολλά αρωματικό και μπορείτε να το κάνετε πάρα πολλά γλύωρα από ό,τι είδετε, είναι τίποτε το ιδιαίτερο. Μαζί με το peanut butter. Οκ. Και τώρα να τον... Μέλι, δεν μου παίρνει. Μέλι. Δεν έβαλα μέλι, έβαλα μόνο γλυκιά σάλτσα τσίλι. Για τη γλυκάδα. Ναι, έβαλα μέσα ζάχαρη. Αλλά επειδή έβαλα τρεις κουταλιές γλυκιά σάλτσα τσίλι, είναι αρκετά γλυκό. Εγώ βάλω, πρέπει να πω, ένα σκορδάκι εδώ μέσα. Αλλά θέλετε, βάλτε μια σκελίδα σκόρδο λιωμένη ή μισή σκελίδα σκόρδο. Πάει πάρα πολλά. Ginger. Και το ginger, έτσι πάει πολλά το ginger. Ρέσκι μας το ginger. Και αν θέλετε, μάθα μυστικό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μια καυτερή πιπεριά εδώ μέσα, είναι πάρα πολλά ωραία. Λοιπόν, το. Και ανακατεύω με τα χέρια μου, διότι είναι ο καλύτερος τρόπος να ανακατευτούν καλά. Και τούτο είναι να το αφήσουμε τώρα, να το αφήσετε να σταθεί λινόρα.
Να πιάει τις γεύσεις. Να πιάει τις γεύσεις, να τραβήσουν τα μακαρόνια. Και εγώ επειδή έβαλα και λίγο λάδι πριν στα σπαγκέτι για να μην κολλήσουν, τούτο εμποδίζει το πόρτο να τραβήσει έτσι πιο γλύωρα τις γεύσεις. Αλλά πραγματικά είναι πολλά αρωματική σαλάτα, πολλά ωραία. Είναι ωραία η συμβουλή του Ηλία να βάλετε φαρφάλες ή πέννες ή κάτι μικρό για να μπορεί να πυρουνιάζεται. Και θα βάλουμε και μετά θα καρνίρουμε με φιστίκια που είναι πάρα πολλά ωραία. Θα βάλουμε και λία μέσα. Όχι, δεν τα κόφκω, βάλω τα έτσι. Α, οκ. Okay. Πειράζει. Όχι, όχι. Έτσι. Φιστίκια. Ναι, τα κάσου σε λίγο έτσι πολλά. Ψιθύρισε ο Μενέλος αν θα μπορούσαμε να βάλουμε κάσου μέσα. Τα κάσου απλώ είναι πιο βουτυράτα, α τα πούμε, με τα φιστίκια. Εμένα τα φιστίκια αρέσκουν μου πάρα πολύ. Ναι, γι' αυτό κάνουν. Η βίγκαν το τυρί κάνουν το μπουκάσου το παραπάνω. Ναι, και κρέμα κάνουν μπουκάσου. Ναι. Λοιπόν, θέλει να σερβίρει εσύ που είσαι ο μάστρο του σερβιρίσματο, γιατί εγώ είμαι. Πού να δούμε, α το δούμε. Α, είναι έτσι που να το κάνεις τώρα. Να σερβίρεις, ναι. Να το σερβίρεις, είδες. Okay. Άμα είσαι μάστρος, βαστάρσες και κουτάλια και σερβίρεις. Εγώ έχω τα σέρκα μου, είμαι ειλικρινής, τα οποία χρησιμοποιώ πάρα πολλά συχνά και σαν αναδευτήρες και σαν να βάλουμε λία. Α, είδες τι ωραία. Αν και θέλει άλλο. Όχι, θέλει όμως λία από τούτα. Αν αφήναμε και λίγο κόλιαντρο, μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο κόλιαντρο, δεν πειράσει. Ωραία. Λοιπόν, εμείς εμαϊρέψαμε, νομίζω να πάμε σε έναν διάλειμμα και να έρθουμε πίσω να καθαρίσουμε λίγα πράγματα, δείτε σου πολλά πράγματα. Εγώ μετά θα σας φτιάξω vegan μπισκότα με φυστικό βούτυρο και βρώμη. Να πω κάτι για τα γάντια που χρησιμοποιούν οι μαγείροι πολλές φορές. Αν χρησιμοποιείς γάντια, πρέπει να χρησιμοποιείς, αν κάνεις μακαρόνια, να τα χρησιμοποιήσεις να κάνεις τα μακαρόνια. Ναι. Μετά πρέπει να τα αλλάξεις. Ναι. Έχει πολλούς μαγείρους που έφορουν γάντια. Οι μαγείροι που έφορουν γάντια είναι τότε που πλυνίσκουν τα συνέχεια. Ναι, πρέπει να πλυνίσεις και σε συνέχεια. Αν πλυνίσεις και σε συνέχεια, δεν υπάρχει λόγος να φορείς γάντια. Και εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Εγώ είμαι της άποψης ότι να πλένεις τα χέρια σου και να χρησιμοποιάσεις τα χέρια σου. Απλά για σκοπούς τηλεόρασης χρησιμοποιούμε γάντια. Απλά επειδή παραπάνω ο κόσμος δεν ήξερε γιατί χρησιμοποιούμε γάντια. Ναι. Εμείς στο ξενοχείο χρησιμοποιούμε πάντα. Οποιαδήποτε συνταγή τελειώσει, αλλάζεις γάντια. Ναι, έτσι πρέπει κανονικά. Βέβαια, οι σεφ που θωρώ συνήθως στην τηλεόραση είναι τα χέρια τους που χρησιμοποιούν. Ναι. Ναι. Okay, λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και μετά θα επανέλθουμε με τα vegan μπισκότα μου. Vegan. 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 Επιστρέψαμε. Έχουμε μία απόλυτα vegan εκπομπή σήμερα μαζί με το chef Ηλία Ηλία. Vegan chef. Vegan chef Ηλία Ηλία. Έγινα και εγώ λίγο vegan σήμερα, όμως πρέπει να σου πω. Λοιπόν, φτιάξαμε τη σαλάτα με τον dressing και το φυστικό βούτυρο και ο Ηλίας έφτιαξε έναν πάρα πολύ ωραίο μπέρκερ με καρότον, έβαλαμε χούμους με ρόκα, έβαλε dressing, έβαλε τερατσόμελο πάνω. Το τόφο. Και τόφο. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ τώρα είναι να σας φτιάξω vegan ενόμιζα, μπισκότα με φυστικό βούτυρο και βρώμη. Το ενόμιζα να σας το εξηγήσω σε λίγο. Λοιπόν, να σας πω τα υλικά. Είναι 130 γραμμάρια μαλακό φυστικό βούτυρο, 40 γραμμάρια ή 2 κουταλιές μέλι, 4-5 κουταλιές γάλανα αμυγδάλου, 1 βανίλια, 75 γραμμάρια μαλακή καστανή ζάχαρη, 60 γραμμάρια νυφάδες βρώμης, 60 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα, μισό κουταλάκι σόδα, 60 γραμμάρια φιστίκια. Λοιπόν, το ενόμιζα να το εξηγήσουμε, Ηλία, γιατί εσύ μου το είπες πριν. Που έπια λάθος. Που έπια λάθος. Το λάθος είναι ότι χρησιμοποιούμε μέλι. Οι βίγκαν χρησιμοποιούν μέλι. Χρησιμοποιούν σιρόπι αγάβης ή σιρόπι σφένταμο. Ναι, το maple syrup. Τούτα τα δύο είναι βίγκαν. Αλλά το μέλι δεν θεωρείται βίγκαν γιατί προέρχεται από τις μέλισσες που είναι ζωικό.
Λοιπόν. Προστατευόμενο είδο, τελευταίο πάντα. Βέβαια προστατευόμενο είδο, γιατί όσο να με κάνουμε τα θάλασσα. Συνήθω να μην έχουμε. Σε λίγο να μην έχουμε ούτε μέλισσα. Σε μένα έχουμε μέλισσα, δεν έχουμε ζωή. Δεν έχουμε πλάσματα σε λίγο. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι αποφεύγουν οι βίγαντε ζάχαρη, διότι γίνεται refine που τα bone charts, τα οποία γίνονται από τα κόκκαλα το ζώο. Τα bone charts είναι κάποια πράγματα τα οποία χρησιμοποιούνται στον αλέσει τη ζάχαρη, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Η ακατέργαστη εντάξει είναι. Οπότε η ακατέργαστη είναι εντάξει. Είδες ακόμα ένα πράγμα που ξέρουμε είναι ότι η ζάχαρη, η κρυσταλλική, η συνηθισμένη ζάχαρη δεν είναι vegan. Αποφεύγεται. Αποφεύγεται. Ωραία. Εντάξει. Να σου πω, εγώ αποφεύγω ότι γενικότερα τη λευκή ζάχαρη. Προτιμώ την ακατέργαστη. Πιο υγιεινή. Λοιπόν, εγώ να σα φτιάξω μπισκότα με φυσικό βούτυρο. Θα με έχω μαλακό φυσικό βούτυρο. Εντάξει, το οποίο εσείς δεν θα βάλετε μέλι να θέλετε να τα κάνετε vegan, θα βάλετε αγκάβε ή maple syrup όπως είπαμε πριν. Τούτα μπισκότα σχετικά είναι υγιεινά. Α, τι ωραία, έχω βοηθό. Ναι, yes. Ακριβώς το σου βοηθώ. Ακριβώς. Εμπειραζεί, είναι ακριβώς στην, στην φιλοσοφική του απόψη. Εννοώ. Λοιπόν, βάλω μέσα τη ζάχαρη. Έλα. Και θα βάλω μέσα, είδες να με πέτυχα το σκοπό μου, τούτο είναι γάλα αμυγδάλου, almond milk το λεγόμενο, το οποίο δεν έχει μέσα ζάχαρη. Υπάρχουν almond milk τα οποία έχουν μέσα ζάχαρη, τούτο είναι χωρίς ζάχαρη. Με συγχωρείς να σου να πιάσω ένα κουτάλι. Okay. Εμένα συνήθως πιάνει μου 4-5, θα το βάλετε ούλο το almond milk που σας είπα στην αρχή. Εγώ βάλω έτσι λίγο, αφήνω λίγο πίσω και βλέπω στην πορεία μετά που να προσθέσω τη βρώμη και το αλεύρι. Λοιπόν, τούτες είναι νυφάδες βρώμης, αν θέλετε πιάστε ολόκληρες νυφάδες, αν θέλετε πιάστε, δεν ξέρω, τούτες είναι ολικής αλέσεως νομίζω οι νυφάδες βρώμης. Εσύ και gluten free, ας σου ενδιαφέρονται. Νομίζω τούτες είναι gluten free. Δύσκολο να σε έβρεις, αλλά υπάρχουν. Δεν ξέρω τούτες αν είναι. Και τούτο είναι αλεύρι συνηθισμένο. Εάν θέλετε το συγκεκριμένο να το κάνετε gluten free, μπορείτε να αγοράσετε gluten free αλεύρι βρώμης. Ναι. Μπορούμε, ναι. Το οποίο έχει μέσα λί σόδα, διότι θέλουμε να φουσκώσει το μπισκότο, διότι δεν έχει και κάτι άλλο μέσα. Δεν θα βάλω αλάτι μέσα στα μπισκότα, παρόλο που σε όλα τα πράγματα βάζω λίγο αλάτι, γιατί θα βάλουμε τούτα τα φιστίκια τα οποία είναι αλατισμένα. Μπορείτε όμως, αν θέλετε να αγοράσετε, υπάρχουν ωραιότατα φιστίκια τα οποία είναι ψημένα στο φούρνο. Θα βάλουμε άλαζα μέσα. Θα βάλουμε άλαζα, γιατί είναι το αλμυρό, το φιστικό βούτυρο. Να αλμυράζω τα φιστίκια, οπότε δεν θα βάλουμε. Okay. Τούτα έκοψα τα έτσι λίγο χοντρά, γιατί αρέσκει μου να νιώθω εγώ τα φιστίκια. Και θέλουμε ακόμα λίγο γάλα. Γάλα. Εάν δείτε ότι. Αν μπορεί να θέλει ακόμα λίγο, ναι. Το γάλα, το almond milk, θα πω ότι ζέστανα το λίγο, γιατί είναι πιο εύκολη η ανάμιξη άμα το ζεστάνεις λίγο. Λοιπόν, τελειώσαν τα μπισκότα. Τον το πράγμα είναι, νομίζω θέλουμε ακόμα λίγο γάλα, είμαστε εντάξει. Όχι, εντάξει, απλά θέλει λίγο ανακάτεμα. Ανακάτεμα, οκ. Λοιπόν, τούτο είναι. Να πούμε λίγο για τα gluten free. Κάποιος άμα πει ότι ένα πράγμα gluten free πρέπει να είναι πάρα πολλά προσεκτικός και πάρα πολλά σίγουρος. Οκ, διότι έχει κόσμο που έχει αλλεργίες στη γλουτένη. Ναι, οι αλλεργίες είναι ένα θέμα. Ο κόσμος τώρα έχει κόσμο που είναι αλλεργικός στις κούνες. Ναι, ξέρω το. Και στο σισάμι. Τώρα στα αεροπλάνα, στα ταξίδια, απαγορεύεται να ανοίξει κούνε, τουλάχιστον σε 2-3 εταιρείε που ξέρω. Στα σχολεία, ξέρει ότι το σχολείο του μωρού μου του ενό απαγορεύεται να, πάρει το μωρό μου στο σχολείο μπισκότων, το οποίο έχει μέσα κούνε. Ναι, διότι μπορεί και από τον αέρα να. Ή μπορεί ένα μωρό να το πιάσει ναι. Και να το φάει χωρί να πάρει είδηση κλπ. Να δω απλώ αν είναι. Ναι. Πρέπει βασικά το μείγμα σα να μπορείτε να το πλάσετε σε μπισκοτάκια. Okay. Okay. Και επειδή είπαμε εγώ είμαι η βασίλισσα του κουζινικού γκάτζετ, εξέχασα τη βανίλια να τη βάλουμε. Τη βανίλια γιατί... Να μην τα καταφέρουμε, δα. Να τα καταφέρουμε, πω τίποτα. Αν θέλεις μπορώ να το κάνω με το χέρι. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, okay, να φέρουμε έναν ταψί. Το ρύζι είναι gluten free. Είναι gluten free, είναι gluten free το ρύζι. Είναι. Α,
Ευχαριστώ. Είδες, κατάφερα. Ναι, γιατί δεν γράφουν όμως ότι είναι gluten free, ξέρεις. Γιατί? Διότι συνήθως τα ρύζια, οι εταιρείες... Επεξεργάζονται τα μενού. Όχι. Ο τρόπος φύλαξης τους ή αποθήκευσης τους συνήθως είναι με τα λεύρη. Α, και μπορεί οπότε να έχεις, μπορεί να έχεις contamination. Γι' αυτό αποφεύγουν να πούν ότι το ρύζι είναι gluten free. Πάμε. Λοιπόν, το gadget μου της κουζίνας το αγαπημένο. Δεν θες να πλάθω από κουλουράκια. Για θα πλάσεις κουλουράκια, γιατί είναι πολύ εύκολο να τα πλάσω εγώ με αυτόν τον κουζίνικο gadget. Ναι, κάνουν... με το τον κάνεις το... Αν έχεις σαλάτα και κάνεις το... Τυρί, με το τυρί. Όχι, jasmine rice. Jasmine rice. Πολλά sticky. Ναι, ναι, ναι. Ή το sticky rice στη Θαϊλάνδη. Κάνουν τα με τούτο. Ναι, βάλεις το στο νερό, κάνεις το και φτιάχνεις το μαπάντο παγωτού. Τι ωραία, είδες. Yeah. Εγώ κάνω τα μπισκότα μου με τούτα και τούτον εισηγούμε εάν είστε σοβαροί με τα μπισκότα. Αν θέλετε να κάνετε μπισκότα σπίτι, τούτον είναι κάτι το οποίο αξίζει να επενδύσετε σαν τούτες τις μπάλες του παγωτού, αλλά απλώς σε πιο μικρό μέγεθος, yeah. Το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις μπισκότα. Έτω δαμέ, κάνεις το έτσι και απλώς πατώ το λίγο που πάνω. Διότι τούτα τα μπισκότα εσφιχτά, δεν έχουν μέσα αυγό, δεν έχουν μέσα τίποτε. Βέβαια έχουν τη μαγειρική σόδα που είναι να τα βοηθήσει να, να ψηλώσουν. Επίσης Θαϊλάνδη είναι τελευταίο σιλία. Θαϊλάνδη είναι, κάναμε ένα μήνα σε μια σχολή, να ανοίξουμε στο ξενοχείο ένα Thai restaurant. Σοβαρά. Τον Μάρτι. Τέλεια. Εμένα αρέσει πάρα πολύ η κουζίνα της Θαϊλάνδης. Ναι, είναι απίστευτη. Πάρα πολύ. Πήγα και εγώ στην Ταϊλάνδη, αλλά σαν τουρίστας. Έχω να σου πω ότι το καλύτερο φαΐ που έφαμε, τουλάχιστον εγώ που έφαγα στη Ταϊλάνδη, ήταν μες στο δρόμο. Μες στο δρόμο, ναι. Απίστευτο. Ξέρεις για τον την κυρία που έπιασε... Όχι, είπαμε πολύ για τον την κυρία. Έχεις έναν εστιατόριο που είναι Μισελέν στα αριστερά. Εν τούτη κυρία. Τούτη. Τούτη κυρία, η οποία μια κυρία που δεν μιλά καν σχεδόν αγγλικά, δηλαδή τα αγγλικά της είναι τρία, είναι μια από τούτες τις κυρίες που μαϊρεύκουμε στον δρόμο, street food, η οποία επίεν κάποιος που το PPC σε κάποια φάση, το ανακάλυψε την, έπιασε Michelin star και τώρα έχει μια ουρά μπόξο από το εστιατόριο της, η οποία θα καλύρουν το τετραγώνο, ας πούμε. Και από ό,τι μου είπαν, του τον άκουσα το διασταύρωσα, αλλά εντάξει, είπαμε ότι τώρα δεν το θέλει το Michelin star. Διότι ξαφνικά απέκτησε τόση φήμη και τόση... Είναι πολύ δύσκολο να τη διαχειριστεί. Ναι, που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Και επειδή τούτη κυρία είναι μια κυρία, ρε παιδί μου, που street food. Εγώ είναι πία στον το εστιατόριο δυστυχώς, αλλά άκουσα ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Ξέρεις, το έχω πει με εμένα είναι η φωτογραφία. Ναι. Και είχα πάει στο Μάριο, νομίζω, στον 50ο ορόφωνο, έχουν έναν μπαρ τότε. Ναι. Και μία για να βγάλω φωτογραφίες και την ώρα που έφευκα... Στην Μπανκόκ μιλούμε. Μπανκόκ, ναι. Ναι. Την ώρα που έφευκα είχε έναν πουγάδο ο οποίος έψινε κάτι ψάρκα, κάτι που τα που φοάσαι να φάεις. Ναι, φοάζε η αλήθεια. Και μετά ξεκίνησα να πάω στο τρένο να πάω πίσω στο ξενοχείο. Λέω, να φάω και ό,τι γίνει. Δηλαδή είναι... Να αντέξεις. Ναι, έφα το καλύτερο φαΐν ever. Βέβαια. Τον άνθρωπο, ναι. Απίστευτο φαΐν. Εμένα το άλλο που μου έκαμε εντύπωση είναι ότι μέσα στα μολ, πάει σε ένα μολ, ας πούμε, και όπως έχει καταστήματα παντού, ξαφνικά μπαίνεις σε μια άλλη αίθουσα. Που κοιμάστε εδώ, ρε. Και γεμάτο πλάσματα που κάθονται και μαϊρεύκουν μπροστά σου. Ναι, δηλαδή ναι. Το street food μεταφέραν το και στο μολ. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο μες στο δρόμο. Και τρώνε όλη μέρα. Όλη μέρα τρώνε. Βάλε στο φούρνο. Λοιπόν, 180 βαθμούς, τα μπισκότα θέλουν 12 με 15 λεπτά. Στα 12 λεπτά είναι μαλακά. Αν θέλετε να μείνουν μαλακά τα μπισκότα, να τα ψήσετε 12-13 λεπτά. Αν θέλετε να γίνουν τραγανά, να πρέπει να τα ψήσετε λίγο παραπάνω, που σας εξαρτάται. Βασικά το ζητούμενο είναι να πάρουν λίγο χρώμα και να φουσκώσουν λίγο. Ναι, τα έτοιμα δαμέ. Να τα βάλουμε, να βάλουμε το timer. Okay. Και επειδή προνόησα, βεβαίως, βεβαίως, έχω έτοιμα μπισκοτάκια δαμέ, τα μπισκοτάκια. Μα δεν βήκαν τραπέζι που κάναμε σήμερα. Είναι για το Vegan Festival του χρόνου. Πήγαμε στο Vegan Festival, είπα σου. Α, επίεται, μπράβο, ωραία. Έγινε το πρώτο Vegan Festival στην Κύπρο, έγινε στο ψηματισμένο τις 14 του Σεπτέμβρη. Ήταν το πρώτο Vegan Festival που έγινε στην Κύπρο. Ναι, το πρώτο διοργανώσαν το θεοπέθηκε που κάνουν event,
Τα βήκαν, φανταζούμε. Ο Νίκης και ο Χαραλάμπος, ναι, λάβαμε μέρος σαν Σίχελ, το εστιατόριο. Ξεκινήσαμε δουλειά η ώρα 9, κλείσαμε η ώρα 10 τη νύχτα. Σοβαρά. Πρέπει να πέρασε, νομίζω μετρημένος, πέρασαν 4.000 κόσμους. Είδες πόσος κόσμος ενδιαφέρεται για τον το... Παιδιά, απίστευτο. Την τάση, τέλος πάντων, να είσαι... Είχε πάρα πολλά, πάρα πολλά κέτερες που κάμουν να βήκαν, οι οποίοι έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ούλοι ομαδικός. Είστε και η δική μας η Χρυσολέφου στο βίντεο. Εμείς, να σου πω την αλήθεια, εμείς πήγαμε 5 άτομα, εμείς σηκώσαμε κεφαλήν, ούτε είδαμε τι έγινε. Κοίταξε, ένα από τα πιο ωραία, φαντάζομαι, βίγκαν γλυκά, πρέπει να είναι κυπριακές υπηρεσίες. Μπορεί. Ναι, δηλαδή σκέφτομαι. Αν εξαιρέσεις το μέλι που βάλεις που πάνω, αν βάλεις maple syrup, αν βάλεις κάτι άλλο, πολύ ωραίο. Φανταστικό. Λοκουμάδες. Λοκουμάδες. Ναι, είδες, είναι τα ωραία βήκαν πράγματα. Χρήσε με σίγουρο ότι ήταν πάνω από έναν τηγάν. Να στραφούμε. Σε λίγα χρόνια να στραφούμε πίσω. Λοιπόν, η Λία πρέπει να δοκιμάσεις και τα δικά μου τα πράγματα. Σου το λέω. Μετά. Σαλάτα... μετά. Όχι, είναι όχι μετά. Να δοκιμάσω να φάω. Ναι, πρέπει να δοκιμάσεις να φάεις. Να σου φέρω σε ένα μικιάτο. Α, εσένα να πιάσω, να πιάσω. Να πιάσω. Α, οκ. Απλώς προτιμάς να φάεις που την κούπα που τράβησε τώρα, ξέρω. Την κούπα που τρώω, διότι που επαντρεύτηκα έβρεσε πολλά. Εγώ να δοκιμάσω τον μπέρκερ, διότι παρόλο που το υποσχέθηκε του Μενελαού, sorry Μενέλα, αλλά πρέπει να δοκιμάσω λίγο, γιατί έχει λίγη ώρα που το θωρώ. Το θωρώ λίγο τη σαλτσούδα δαμέ που έτρεξε, είναι κρίμα να με δοκιμάσω. Το μισό να στο δούμε, Μενέλα. Γιατί... Ναι, αρέσκουν τα πράγματα. Ξέρω ότι το αρέσκουν, αλλά και εμένα αρέσκουν. Να τον κάνω βίγκαν. Εγώ τώρα είναι... Έχεις τα ωραία μόνα, δεν είναι τα ωραία χρώματα, είδες το. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το θωρεί του τον η κάμερα. Τούν το πράγμα είναι φανταστικό. Δέτε τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο μπέρκερα, φράτο. Ναι. Και τώρα, να δοκιμάσω εγώ του. Καλή σαλάτα μου. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσε. Θύμισε μου η Θαϊλάνδη. Είδες. Ανέβαλα και λίγο. Θαϊλάνδες, έγινε ούτε. Ανέβαλα και λίγο lemon grass μέσα. Θα σου θύμιζε παραπάνω το lime που σου θύμιζε πολλά την Ταϊλάνδη. Λοιπόν, εγώ να κάνω το πράγμα το οποίο είναι πολλά ευγενικό. Αλλά, sorry, δηλαδή είναι ο μόνος τρόπος να φάω το πράγμα. Να το ρωθείς. Είσαι λάθος. Θα βάζεις λόγο. Του Μενέλα, ο Ιμπέρ. Αυτό, να το φάω. Με νερά είναι έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι είναι πολλά έντονη η μυρωσιά της, του κείμενου της αρτισιάς, που εγώ λατρεύω την αρτισιά. Το τόφου, διάσου την αίσθηση ότι ο τόφου διάσου την αίσθηση ότι είναι cheeseburger. Ναι. Και η χούμη με τη ροκ, αν και τούτα τα παντζαρόφυλλα που έβαλες μέσα, είναι φανταστικό, πραγματικά πάρα πολλά ωραίο. Δηλαδή, θα το αντάλλασσα με ένα cheeseburger οποιαδήποτε ώρα. Είναι πολλά χορταστικό, πάρα πολλά πλούσιο πράγμα. Αντρέπουμε να φάω ούλο. Αν και φτάνει μετά. Και στην διόμη δεν φτάνει. Και επειδή υποσχέθηκε στο ζωτού Μενέλα, για κάποιο λόγο μπορεί να κατάλαβα. Προσπαθώ να κάνω βίγα, αλλά με ακούει. Δεν ελπίζεις. Λοιπόν, να δοκιμάσεις και λίγο μπισκοτάκι. Να δοκιμάσεις και μπισκοτάκι. Ναι, μαλακά τα μπισκοτά μου. Αλλά νομίζω ότι είναι πολλά χορταστικά, είναι έτσι πλούσια, διότι έχουν μέσα το φιστίκι, ναι, έχει μέλι μέσα. Το λαθάκι που έκανα με το... Πάρα πολλά ωραία. Ωραία, ναι. Δεν είναι ούτε πολλά γλυκά. Είναι έτσι λίγο... Είναι πάρα πολλά γλυκά και πολλά χορταστικά και είναι πολλά ωραία έτσι να έχεις μαζί σου. Να κοντέψουν τα Χριστούγεννα να κάνουμε vegan Christmas cake. Ναι. Να κάναμε πέρσι στο ξενοδοχείο, δώσαμε σε όλους τους συνεργάτες. Ωραία. 250 κάτι. Σημαίνει όμως ότι τα γλυκά που να βάλετε μέσα, να πιάσω λίγο το πόδι σου τώρα. Τα γλυκά που να βάλετε μέσα στο Christmas cake, θα βάλετε κυπριακά γλυκά, πρέπει να είμαι ακατέργα στη ζάχαρη. Γιατί η ζάχαρη εκείνη είναι βίκα. Είναι ελεγχόμενα ούλα. Ελεγχόμενα ούλα. Πριν να μπουν μέσα, ελέγχουν. Απλά έχει coconut oil και πρέπει να δώσεις μέσα στο ψυγείο. Ναι, ναι. Γιατί τα Christmas cake που κάνουμε εμείς πας είναι ένα δυο μήνες έξω όπως ξέρω. Ναι, ναι. Τούτο θέλει ψυγείο, θέλει νομίζω κάνει πέντε μέρες έξω. Το κονιακούδι είναι βίκα, που να το ποτίζουμε, το κονιάκ που να το ποτίζουμε είναι βίκα. Ούλα είναι βίκα. Ρελία έτσι, σέρι, ρελία, ούλα, ούλα. Ναι, να κάνουμε και Χριστούγεννα. Το κάνουμε.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίλια. Ήταν πολύ διαφωτιστική εκπομπή. Έμαθα πολλά πράγματα για τα vegan φαγητά. Έμαθα καταρχήν ότι το μέλι είναι vegan. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε. Ελπίζουμε να μάθετε και εσείς πολλά πράγματα. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά μαγειρέματα. Καλά vegan μαγειρέματα. Δοκιμάσατε, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία.